επίσης ο συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας και λειτουργιών της μονάδας Κοράλια του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Η μονάδα Κοράλια έχει τα τελευταία 15 χρόνια βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ελλάδα, τα γνωστά clusters, σε μια πιο δόκιμη αγγλική λέξη, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά δίκτυα φορέων, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών καινοτομίας, οι οποίοι συνεργάζονται, συμπράττουν και δημιουργούν αλυσίδες αξίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της αξίας των assets, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχουν. Θα κάνω μια πολύ σύντομη πεντάλεπτη τοποθέτηση για να καταλάβετε τι είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και θα δώσω μετά το λόγο στον εκλεκτό συνάδελφο που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον καθηγητή, τον κύριο Σαντορινέο, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για να σας μιλήσει λίγο ειδικότερα για τα θέματα του digital culture που διαπραγματευόμαστε και εντός του G-Cluster. Πριν πάμε εκεί, να σας πω ότι αυτό που λέγεται G-Cluster, το οποίο είναι ο συνεργατικός σχηματισμός ψυχαγωγικών και δημιουργικών τεχνολογιών και εφαρμογών, ένα μακρινάρι το οποίο το έχουμε συντμίσει σε αυτό το G-Cluster, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2011. Έχουμε κλείσει ήδη 7 χρόνια. Τότε ήμασταν περίπου 5 οργανισμοί πλην της μονάδας Κοράλια, του Ερευνητικού Κέντρου και κάποιους ακόμα, κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα-δύο πανεπιστήμια. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 60 φορείς σαν δίκτυο. Και τολμώ να πω ότι ξεκινήσαμε από την άλλη πλευρά του φάσματος, από αυτή που διαπραγματεύεται η σημερινή ημερίδα. Ξεκινήσαμε από την τεχνολογία και σιγά-σιγά στην πορεία προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε το content, το περιεχόμενο και πώς οι τεχνολογικές λύσεις ή πλατφόρμες που έχουμε εντός του δικτύου μας μπορούν να αξιοποιηθούν. Λέγοντας τεχνολογία, αναφέρομαι κυρίως σε τεχνολογίες gaming και gamification. Η πλειοψηφία των φορέων στο G-Cluster είναι είτε επιχειρήσεις, είτε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα. Είναι φορείς που διαπραγματεύονται θέματα που ασχολούνται με την παιχνιδοποίηση ή τα παιχνίδια. Αλλά καταλάβαμε πολύ σύντομα, και αυτό είναι κάτι που και εγώ από τη θέση μου σαν διαχειριστής του Cluster έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να φέρω κοντά τους δύο κόσμους, ότι τα οικοσυστήματα καινοτομίας και ειδικά τα βιομηχανικά, για να έχουν αυτό που πρέπει να έχουν, που είναι προστιθέμενη αξία, πλούτο, χρήματα, πέρα από τα ευρωπαϊκά έργα, τα εθνικά, αλλά σε επίπεδο αγορών, χρειάζονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Κοιτώντας λίγο το τι είναι αυτό που διαθέτει η χώρα μας, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πάρα πολύ συχνά, και είμαι και ένας από αυτούς, λέμε στις παρουσιάσεις μας για τους καταρτισμένους μηχανικούς πληροφορικής, προγραμματιστές, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, είμαι ένας εξ αυτών. Και κάπου εκεί σταματάει συνήθως η παράθεση πλεονεκτημάτων του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και στερεύουμε λίγο. Ο λόγος που στερεύουμε είναι διότι το ταλέντο και η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί. Ο ανταγωνισμός ούτως ή άλλως πάντα ήταν μεγάλος όταν κοιτάς τέτοιου είδους θέματα που ξεπερνάνε τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας. Ειδικά σήμερα στην ψηφιακή εποχή, είτε κομμάτια πολιτισμού, είτε κομμάτια τουρισμού ή οτιδήποτε άλλο διαπραγματευόμαστε, έχει τόσο μεγάλο ανταγωνισμό λόγω των digital assets, που δεν φτάνει ούτε κατά διάνοια να λέμε ότι έχουμε ταλέντο, ταλαντούχους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ωραίες ιδέες. Χρειαζόμαστε λοιπόν άλλα πλεονεκτήματα ανταγωνιστικά και στην πορεία, κοιτώντας λίγο τι είναι αυτό που διαθέτουμε, είδαμε το προφανές. Το προφανές δεν είναι τίποτα άλλο από το πολιτιστικό περιεχόμενο της χώρας μας, το οποίο είτε σε επίπεδο branding, είτε σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, είτε σε επίπεδο ουσίας, είτε σε επίπεδο πλούτου, ποικιλομορφίας, διαφοροποίησης με οτιδήποτε άλλο υπάρχει διεθνώς, είναι πράγματι παγκόσμιο ανταγωνιστικό. Δεν αρκεί να το έχουμε. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Εδώ κάπου ξεκινάει μια συζήτηση που έχει πολλά ευαίσθητα σημεία και έχω βρεθεί πολλές φορές σε ομιλίες μπροστά σε αρχαιολόγους ή σε έφορους αρχαιοτήτων να με επαναφέρουν στην τάξη όταν μιλάω για ψηφιοποίηση πολιτιστικών αντικειμένων από την Αμφίπολη μέχρι οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ και πιστεύω και διατυπανίζω ότι πρέπει να βρούμε μια τομή κατά την οποία η τεχνολογία, η ψηφιακή και το πολιτιστικό περιεχόμενο θα πάνε χέρι-χέρι. Σε αυτό έχουμε πολύ σημαντικούς συνοδοιπόρους που έχουν κάνει ήδη αυτά τα βήματα, ξεκινώντας από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά σιγά-σιγά και σε επίπεδο επιχειρήσεων.
Είναι χαρά και τιμή να είναι ο Μάνθος Σαντοριναίος σήμερα εδώ, από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, που θα μας μιλήσει για κάποια τέτοια πρώτα βήματα, ή ίσως και κάποια παραπάνω από πρώτα βήματα, για να μπούμε σιγά-σιγά λίγο στην ουσία της συζήτησης του πώς φέρνουμε κοντά αυτό που λέγεται τεχνολογία και πολιτισμός. Ευχαριστώ πολύ.